Για να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε. Αυτή η συζήτηση περί συνεργασιών, κυβερνητικών συνεργασιών, την επομένη των εκλογών, εσείς βλέπετε ότι θα έχει κάποια κατάληξη? Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε σοβαρά, το έχει πει ο κ. Ανδρουλάκης. Είναι υπαρκτό σενάριο, είναι κάτι ουτοπικό? Κοιτάξτε, στην Εκκλησία... Πάντα με βάση τις δημοσκοπήσεις συζητάμε, έτσι. Στην Εκκλησία σήμερα, μέρα που είναι, ψέλνουν και εκεί ανάμεσα στα όσα λένε, λένε σε όσους διαφωνούν μαζί μας και σε όσους συμφωνούν, τους ευχόμαστε να έχουν την χάρη του Θεού για την κρίση τους σε κάποιο σημείο. Εμένα μου αρέσει, ξέρετε, όταν πηγαίνω στην Εκκλησία να παρακολουθώ τι λένε. Θα πρέπει ο Νίκος Ανδρουλάκης να πάει λίγο στην Εκκλησία, να καταλάβει λίγο γιατί οι κοινωνίες... Γελάει ο κύριος Μάτσος, θέλω να σας πω. Ναι, γιατί οι κοινωνίες είναι σύνθετα ζητήματα, γιατί δεν ψήνονται τα πολιτικά σενάρια μέσα στο φούρνο μιας μικροκομματικής οπτικής και μετά να πάμε στις εκλογές. Ο λαός θα μιλήσει, οι πολιτικοί θα ακούσουν και θα πράξουν όπως πρέπει σε πολιτικούς. Έχουμε υπεύθυνους πολιτικούς και πιστεύω ότι θα καθίσουν να συζητήσουν. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει αντιληφθεί ένα πρόβλημα που έχει, ότι δεν θα έχει το χρόνο να τα ξαναπεί αυτά όταν θα έρθει η ώρα των εντολών, μετά την πρώτη κάλπη. Ναι. Διότι το θέμα θα έχει λυθεί ήδη από τον κύριο Τσίπρα, που ως δεύτερος θα απευθυνθεί. Το έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα απευθυνθώ στους υπόλοιπους, τους οποίους θεωρεί προοδευτικούς, δικιά του υπόθεση. Άρα το θέμα θα λυθεί εκεί. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν θα προλάβει ούτε εκεί να πει. Και αν πει όχι, κυρία Ξενογεννακοπούλου, εσείς το βλέπετε αυτό που έγινε γνωστό χθες, ότι μπορεί να υπάρχει μια υποψηφιότητα του κυρίου, παραδείγματος χάρη του κυρίου Βενιζέλου, για επικεφαλής αυτής της δικοματικής κυβέρνησης? Κοιτάξτε, εμείς δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρώτο κόμμα. Και αυτό είναι και η προϋπόθεση προκειμένου να μπορεί στην κάλπη της απλής αναλογικής να σχηματιστεί μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας, που κατά την άποψή μας είναι αυτονόητο ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, θα είναι πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, σαφώς απευθυνόμαστε και στο ΠΑΣΟΚ, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, και θεωρούμε βέβαια ότι μετά τις εκλογές, που πλέον θα είναι και ξεκάθαρη αποτύπωση της λαϊκής κυριαρχίας και του συσχετισμού των κομμάτων, θα υπάρχει περιθώριο βάσει προγραμματικών πάντα συζητήσεων και συγκλήσεων, δηλαδή όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, μια κυβέρνηση συνεργασίας με προοδευτική κατεύθυνση θα βασίζεται σε μια προοδευτική προγραμματική συμφωνία, η οποία πραγματικά θα απαντήσει και στο αίτημα που έχει σήμερα η κοινωνία για μια πολιτική και κοινωνική αλλαγή. Ο Βαρουφάκης χωράει σε αυτό το σχήμα? Εμείς έχουμε απευθυνθεί συνολικά στις προοδευτικές δυνάμεις. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το συσχετισμό των δυνάμεων την επομένη των εκλογών, σε κάθε περίπτωση η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, και εμείς θεωρούμε ότι και το διακύβευμα των εκλογών είναι πάρα πολύ ισχυρό, και μετά την τραγωδία Σατέμπη θα έλεγα ότι πλέον έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική, είναι ένα διακύβευμα που θέλει μια ουσιαστική πολιτική αλλαγή. Ναι. Και στα θέματα της ευρύτερης ασφάλειας, της οικονομίας, της ακρίβειας και πάνω απ' όλα της δικαιοσύνης. Ωραία. Για να ακούσουμε και τον κύριο Μάτσο. Επιτρέπετε το να ακούσουμε με προσοχή, γιατί... Αλλά είπε πέντε φορές η κυρία Ξενογεννακοπούλου, πέντε φορές προοδευτική σε διάφορες κλήσεις. Προοδευτική, εγώ δεν θέλω να σας το βγάλω εσάς, αλλά ο βασικός πυλώνας προόδου στην Ελλάδα ήταν και παραμένει η Νέα Δημοκρατία. Καλά. Άρα το να λέτε εμείς οι προοδευτικοί. Μέρα που είναι. Εμείς οι προοδευτικοί. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Με συγχωρείτε. Είναι το λιγότερο πολιτικά μιλώντας. Πολιτικά μιλώντας. Πολιτικά μιλώντας, ρατσιστικό. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Μάτζιο. Αν θέλετε να κάνετε μια φράξια της αριστεράς, πείτε το έτσι. Προοδευτική γιατί? Προοδευτική δεν μπορεί να είναι μια κυβέρνηση σκληρά νεοφιλελεύθερη, με κομματικό κράτος και η οποία στην πραγματικότητα έχει βυθίσει στην ανέχεια την πλειονότητα του ελληνικού λαού. Σε καμία περίπτωση. Γιατί από το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε αυτή η συζήτηση και δικαιωματικά πρέπει να πάρει και το χρόνο του κ. Μάτζης. Αυτό όλα που συζητάμε είναι υπόθεση εργασίας ή είναι κάτι το οποίο όντως το συζητάτε, το σκέφτεστε, το έχετε σχεδιάσει? Δηλαδή. Εγώ, ας πούμε, ψηφίζω ΠΑΣΟΚ. Όταν θα πάω στην κάλπη. Και πολύ καλά κάνετε. Μπράβο. Μόνο ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει τίποτα. Όταν λοιπόν θα πάω στην κάλπη, θέλω να ξέρω ότι αν για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ βγει πρώτο κόμμα, ο αρχηγός του κόμματος θα είναι και ο πρωθυπουργός. Κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης βγάζει τον εαυτό του έξω από τη συζήτηση. Αυτό τι είναι, μεγαλοψυχία, είναι, τι είναι, δεν έχω καταλάβει.
καλύτερα. Επειδή ξέρετε, άκουσα και τον κύριο Παπαδημητρίου να αυτοπροσδιορίζεται, όχι ο ίδιος προσωπικά, το κόμμα του ως προοδευτικό, αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι μάλλον πρέπει να γυρίσουμε λίγο πίσω στα βασικά. Για πάμε στα βασικά. Πάμε στα βασικά. Πάμε στα βασικά. Πάμε. Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά αυτές τις μέρες, ιδίως μετά από μια συνέντευξη στην οποία ο πρόεδρός μας είπε τα ίδια όσα λέμε μήνες τώρα στο δημόσιο λόγο. Τα είχε αποσύρει, τα είχε ξεχάσει, τα επανέφερε πιο εμφαντικά τώρα. Λοιπόν, τι σημαίνει αξιοπιστία? Να λες τα ίδια και να πιστεύεις τα ίδια με σταθερότητα. Τι σημαίνει θεσμική συνέπεια? Να εφαρμόζεις και να σέβεσαι το γράμμα και το πνεύμα του συντάγματος. Τι σημαίνει ενσυναίσθηση? Κάτι που συμβαίνει και έξω στους δρόμους, της οργής, του θυμού, της αγανάκτησης, να το ακούς, να το νιώθεις, να το κατανοείς και να πράττεις αναλόγως. Μην κάνεις ότι έχεις κλειστά τα αυτιά ή μην έχεις κλειστά τα αυτιά και να αγνοείς το αίτημα για αλλαγή. Τι σημαίνει αλαζονία? Πάμε στα αρνητικά. Από το Α. Τι σημαίνει αλαζονία? Αλαζονία είναι το αίτημα αυτό για αλλαγή να αισθάνεσαι ότι δεν αφορά σε σένα. Αφορά σε όλους τους άλλους εκτός από εσένα, όπως κάνει ο κ. Πρωθυπουργός. Τι σημαίνει εκβιασμός? Γιατί ακούσαμε και αυτό. Εκβιασμός σημαίνει να απειλείς ένα ολόκληρο λαό και μια ολόκληρη χώρα με την αστάθεια την οποία εσύ θα προκαλέσεις στο τέλος της ημέρας. Και τι σημαίνει αντιδημοκρατικό? Επειδή άκουσα σκληρά λόγια από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδημοκρατικό δεν είναι να λες στους πολίτες ότι έχουν τη δύναμη με την ψήφο τους να ανατρέψουν τα αδιέξοδα ψηφίζοντας Πασόκ και δημιουργώντας τις συνθήκες για προγραμματικές συγκλήσεις και μια κυβέρνηση αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Αντιδημοκρατικό ξέρετε τι είναι? Αντιδημοκρατικό είναι να έχεις ένα συγκεντρωτικό κράτος που μέσα στον πυρήνα του δημιουργεί και περιθάλπει ένα σύστημα υποκλοπών και παρακολουθήσεων των πολιτικών αντιπάλων, των δημοσιογράφων και των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων. Αντιδημοκρατικό είναι να διασύρεις τη χώρα σου διεθνώς, αρνούμενος να δεις ευρωπαϊκές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πολιτικές ελευθερίες των πολιτών αυτής της χώρας. Αντιδημοκρατικό είναι να έχεις υπουργούς που επωνύμως επιτίθενται σε επικεφαλής ανεξαρτήτων αρχών. Αυτό είναι αντιδημοκρατικό. Δεν είναι αντιδημοκρατικό να εφαρμόζεις το Σύνταγμα. Ψηφίζεις Πασόκ λοιπόν και βγαίνει Πασόκ. Γιατί? Γιατί το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής επιδιώκει μία ψήφο ισχυρή, ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό που θα μας δώσει το δικαίωμα να επιβάλλουμε, να πετύχουμε, γιατί η λέξη επιβολή στη δημοκρατία δεν είναι σωστή, να πετύχουμε προγραμματικές συγκλήσεις πάνω στις δικές μας θέσεις. Εμείς, για να υπάρξει μια κυβέρνηση που θα έχει τη στήριξή μας και τη συμμετοχή μας, πρέπει αυτή η κυβέρνηση να στηρίζεται στις αρχές μας και στις ιδέες μας. Ναι, επειδή έχει γίνει μεγάλη κουβέντα, μισό λεπτό, για δεν έχουμε και τα πρόσωπα. Θα μου πείτε και τα πρόσωπα. Για τα πρόσωπα. Ρώτησε ο Γιώργος πριν και τους άλλους προσκεκλημένους. Ο κύριος Βενιζέλος μπορεί να είναι αυτό το τρίτο πρόσωπο που λέμε? Κύριε Πιταρά, βρισκόμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο, στο οποίο η οποιαδήποτε ονοματολογία. Ναι, αλλά όταν προτείνετε κάτι, φαντάζομαι ότι έχετε και στο μυαλό σας κάποια πρόσωπα. Σχεδόν μπορεί να είναι κάποιο. Λαϊκή ετοιμιγορία πριν καν αυτή εκφραστεί. Τι θέλω να πω? Υπάρχουν τρία, και κλείνω με αυτό για να μην καταχρώνω. 30 δεύτερα παρακαλώ για να προλάβουν και άλλα. Τρία μονολεκτικά. Τρία στάδια. Πρώτον, ισχυρή εντολή με ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Δεύτερον, προγραμματική σύγκληση πάνω σε συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο έχουμε καταθέσει. Τρίτον, επιλογή προσώπων που θα εγγυηθούν, θα εμπεδώσουν και θα συμβολήσουν, θα νοηματοδοτήσουν το νέο πρόγραμμα αυτής της νέας κυβέρνησης που έχει ανάγκη ο τόπος μας, όχι το Πασόκ, ο τόπος μας. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Μάντζο, να σας πω και να σας υπενθυμίσω, επειδή έχετε δίκιο ότι την ξανακάναμε πριν λίγο καιρό αυτή την κουβέντα. Εμείς εδώ και πολλούς μήνες, κύριε Βαδίντρο, απλώς μας ακούγατε. Γι' αυτό και είμαστε προετοιμασμένοι. Ενδεχομένως, επειδή βλέπετε την αυτοδυναμία να σας κουνάει το μαντήλι και αντιλαμβάνεστε την καχεξία σας, έρχεστε και μας ακούτε τώρα. Κύριε Μάντζο, ήλπιζα ότι στους δύο μήνες από τότε που τα πρωτοείπε ο Ανδρουλάκης, κάπως θα το ξανασκεφτήκατε. Εντάξει, δεν τα σκέφτεστε. Πολύ περισσότεροι μήνες. Πιο δημοκρατικός κανόνας από το να είναι ο πρόεδρος και αρχηγός του πρώτου κόμματος ο πρωθυπουργός, δεν υπάρχει και έτσι εφαρμόζεται παντού. Όταν είτε έχουμε απλή αναλογική, είτε άλλο εκλογικό σύστημα. Σωστά. Όταν δεν θέλετε να κάνετε μία πάσα, μία παρέμβαση η οποία είναι άκρως αντιδημοκρατική και προφανώς κάτι κρύβεται. Το κρύβεται με έψιλον στο τέλος, όχι με αλφαγιώτα. Κάτι κρύβεται εσείς. Αυτό πρέπει λίγο να το προσέξετε, διότι κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί. Αν αποκαλυφθεί πριν ή μετά τις εκλογές, κάνει μία διαφορά. Ναι. Αλλά θα αποκαλυφθεί. Και εκεί θα έχετε πρόβλημα με το λαό και θα έχετε πρόβλημα και με τη συνείδησή σας. Θέλω να ελπίζω. Κυρία Ξενογιάννακοπούλου, για να κλείσουμε. Μισό λεπτό για να απαντήσω, κύριε Παπαδημητρίου, πάνω στο δημοκρατικό. Όχι, πρέπει να απαντήσω τώρα. Πρέπει να κλείσουμε. Όχι, τότε είναι αντιδημοκρατικό λοιπόν τότε, κύριε Παπαδημητρίου, το άρθρο 37, παράγραφοι 2 επόμενα. Αντιδημοκρατικό να έχουμε την πρόεδρο της Δημοκρατίας να δίνει διερευνητικές εντολές. Αντιδημοκρατικό να προσπαθούμε να βρούμε. Αφού θα το έχει λύσει το θέμα ο Τσίπρας πιο πριν. Αντιδημοκρατικό πιο πριν το θέμα. Είναι αντιδημοκρατικό το σύνταγμά μας. Αυτό είναι και γενικό. Οπότε. Λοιπόν,
Ελάτε. Το διακύβευμα των εκλογών, μιας που έχουμε μπει στην τελική φάση, την προεκλογική, είναι αν θα συνεχίσει μια κυβέρνηση που αποσταθεροποιεί τη χώρα και ανατροφοδοτεί την κρίση σε όλα τα επίπεδα, ή θα υπάρξει μια ουσιαστική πολιτική και κοινωνική αλλαγή. Γι' αυτό εμείς λέμε συμμετοχή στις εκλογές, πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά.